Ξεκινώντας από τον κύριο Γιουνκέρ, ο οποίος ως πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε να παρέμβει σε μία διαδικασία ελεύθερης έκφρασης και να συμβουλέψει σε σχέση με το πώς θα τοποθετηθούν δημοκρατικά οι πολίτες. Το απευθύνω σε όλους όσοι προσπαθούν να αλλοιώσουν το δίλημα και να δημιουργήσουν δίλημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με το νόμισμα το οποίο υπάρχει στην Ευρωζώνη. Εκείνοι οι οποίοι θέτουν το δίλημα αυτό με αυτό τον τρόπο, Ευρώπη ή όχι, είναι εκείνοι που λένε όχι στην Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη ουδέποτε είχε ως αρχή της παρεμβάσης στη δημοκρατία. Σας έχω ανακαλέσει στην τάξη διότι έχετε υποπέσει σε ανάρμοστη συμπεριφορά. Μην παρεμποδίζετε άλλο τη συζήτηση. Όποιος θέλει το λόγο θα το δηλώσει στις κυρίες της υπηρεσίας και θα σας δοθεί ο λόγος αμέσως μετά την ομιλία του κυρίου Υπουργού. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή απευθύνθηκαν πολλοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και σε μένα. Και μάλιστα αναφώνησε ο κύριος Βρούτσης, αυτή είναι η αριστερά που δεν σέβεται τη δημοκρατία. Νομίζω κύριε Βρούτση ότι δεν πρέπει να μιλάτε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου όταν το κόμμα σας έχει αμφισβητήσει το κυρίαρχο δικαίωμα του ελληνικού λαού να πει τη γνώμη του για την πρόταση των πιστωτών της χώρας για τις θρασίτατες απαιτήσεις του να τον οδηγήσουν στην απόλυτη φτώχεια. Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε για δημοκρατία όταν αμφισβητείτε την κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμά μας και η δημοκρατία μας. Είναι εντελώς αντιδημοκρατικό. Είναι προσβλητικό και ταπεινωτικό για το λαό και την πατρίδα μας, και είναι ταπεινωτικό σε βάρος της Ελλάδας, μιας ανεξάρτητης κυρίαρχης χώρας, που παρά τις πενταετείς πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων δεν κατάφεραν ακόμα να τη μετατρέψουν σε προτεκτοράτο και αποικία τους. Κυρία Βούλτεψη, θα πω και για σας. Έχω οράματα για τη γούνα σας. Περιμένετε ένα λεπτό και χωράματα για τη δικιά σας γούνα. Θα σας ανακαλέσω στην τάξη για τρίτη φορά. Ελάτε κύριε Στρατούλη. Οι παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα. Ντροπή σε εσάς. Κύριε Βρούτση, σας ανακαλώ στην τάξη. Ντροπή σας. Παρεμποδίζετε την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Κύριε Βρούτση, κυρία Βούλτεψη.